Πάμε βορειότερα στην Αναστασία Αργυριάδου για να δούμε και εκεί το κλίμα και τα αιτήματα των αγροτών, οι οποίοι σχεδιάζουν την Πέμπτη να πάνε στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της πόλης. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις του ΣΕΒΑ και οι αγρότες της Χαλκιδικής για τρίτη μέρα. Αποκλεισμένη εθνική οδός. Θα σας δείξει το Ροθοδωρής Μεραντίδης. Έχουν μεταφέρει τα τρακτέρ τους κάθετα στην εθνική οδό της Χαλκιδικής στον κόβο Μουδανίων και έχει γίνει απροσπέλαστος ο δρόμος τόσο προς και από Σιθωνία όσο και προς Κασάνδρα. Οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν στον μπλόκο μέχρι τέλους, όπως λένε, μέχρι την ικανοποίηση των ετοιμάτων τους. Διότι φέτος ήταν η χειρότερη χρονιά, ειδικά για τους ελαιοπαραγωγούς. Mm-hmm. Η ακαρπία στην πράσινη ελιά έφτασε το 100%. Ζητούν άμεσα επιδοτήσεις. Ακούσαμε και στο βίντεο, ζητούν αγροτικό πετρέλαιο και ρεύμα. Τίθεται πλέον για αυτούς θέμα επιβίωσης. Ετοιμάζονται να κατεβούν την Πέμπτη, να δουν από κοντά τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Mm-hmm. Ενώ το μεσημέρι στη συνάντηση που είχαν με τον Δήμαρχο Προποντίδας, συμφώνησαν να έχουν ένα κοινό μέτωπο. Οι Δήμαρχοι και οι βουλευτές, ώστε να μεταφέρουν στην κυβέρνηση τα πάγια αιτήματά τους. Λοιπόν, αυτό είναι το κλίμα από την Χαλκιδική.